Είναι εδώ μαζί μας ο καθηγητής Τμήματος Βιολογικών Επιστημών Λεόντιος Κοστρίκης για να δούμε την πορεία του κορονοϊού. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λέγατε τις προηγούμενες μέρες πως τα κρούσματα που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, ο αριθμός των κρούσματων, θα είναι καθοριστικός για τον παραπέρα χειρισμό του κορονοϊού. Είχαμε χθες 9 κρούσματα και σήμερα 11. Πώς βλέπετε εσείς αυτά τα δεδομένα? Ναι, αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα είναι ότι πρέπει να δούμε συνολικά όλη την εβδομάδα, αλλά με περισσότερη έμφαση τις τελευταίες μέρες. Το διάταγμα, τη λήψη μέτρων. Ναι, το διάταγμα της κυβέρνησης μπήκε σε ισχύ την περασμένη Κυριακή, η ώρα 6. Άρα σήμερα η ώρα 6 έχει αλλοιώσει ακριβώς μία εβδομάδα και αυτό που έλεγα εγώ βάσει υπολογισμών από τη δύναμη της κοινωνικής απόστασης με μοντέλα τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ότι έπρεπε να έχουμε μείωση 66% των νέων κρούσματων. Άρα για να πω τα νούμερα επακριβώς, τη βδομάδα πριν από τα μέτρα, δηλαδή από τις 9 μέχρι τις 15 του Τρίτου είχαμε 29 κρούσματα και αυτήν τη βδομάδα, ενώ αναμέναμε να έχουμε μείωση, έχουμε 66 κρούσματα, δηλαδή έχουμε αύξηση 220%. Άρα θεωρείτε πως είναι ανησυχητική η κατάσταση? Είναι άκρως ανησυχητική. Αυτό σημαίνει κατ' εμέναν ότι οι λόγοι της μη μείωσης των κρουσμάτων είναι προφανώς η μη πιστή εφαρμογή των μέτρων που είναι αυτόν του αυτοπεριορισμού και της κοινωνικής απόστασης. Ναι. Φαίνεται ο κόσμος δεν υπακούει. Ναι, και επίσης ένα άλλο στοιχείο που είναι πιο τεχνικό είναι το μέτρο της ιχνηλάτησης, το οποίο εξορισμού πρέπει να έχει προληπτική δομή. Εφαρμογή. Εφαρμογή. Αυτό που γίνεται μάλλον είναι μια ανιχνευτική μεθοδολογία, διότι μέχρι που να βρουν τα άτομα τα οποία ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα, τα άτομα αυτά έχουν ήδη μεταδώσει το ενός σε κάποιον άλλο. Άρα το ανιχνεύουμε, αλλά δεν έχει καμία προληπτική μεθοδολογία. Κύριε Κοστρίκη, να εντάξουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Καραϊσκάκη, τον αντιπρόεδρο του ΠΙΣ. Κύριε Καραϊσκάκη, καλησπέρα σας. Είδαμε πως δώσατε δραματικούς τόνους σε ανάρτησή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχατε πει, μάλιστα καλέσατε τον πρόεδρο και τον υπουργό να κατεβάσουν αμέσως τον διακόπτη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε την θέση σας, πού το βασίζετε αυτό? Καλησπέρα. Θέλετε να σας πω περισσότερο πού βασίζω τη θέση μου? Νομίζω όλη η Ευρώπη έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει όλη η Ευρώπη γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό που έγινε... Συγγνώμη. Σας ακούμε. Αυτό που έγινε σήμερα στην Ελλάδα θα γίνει. Αργά ή γρήγορα θα γίνει και σε εμάς. Εμείς ως ΠΙΣ το λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να το εφαρμόσουμε εδώ και τώρα. Τώρα, γιατί πήρα αυτή την πρωτοβουλία και έστειλα αυτό το μήνυμα και αυτή την παράκληση, ηκετεύω πραγματικά τους πολιτικούς μας να πάρουν αυτή τη μεγάλη απόφαση. Γιατί ενώ βρισκόμαστε στο μέσο αυτής της όλης προσπάθειας να περιορίσουμε τον κόσμο στα σπίτια του, χθες γινόταν το διαχώρητο. Παντού κυκλοφορούσαν, στα πάρκα, στις λαϊκές, στα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει συνέπεια από πλευράς των πολιτών, δηλαδή. Καμία συνέπεια. Και αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά τις επόμενες μέρες. Γιατί, ξέρετε, παρακολουθώντας τα νούμερα, δεν βλέπουμε να υπάρχει καθόλου περιορισμός της αύξησης των κρουσμάτων. Και τα κρούσματα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, κύριε Καραϊσκάκη, απλά για να πούμε και την άλλη άποψη, συνάδελφοί σας στο Υπουργείο Υγείας πάντως λένε πως δεν είμαστε σε σημείο που να χρειάζεται ένα lockdown αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η θέση τους. Πώς το σχολιάζετε? Δεν πρέπει να περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Αν περιμένουμε να φτάσει αυτή η στιγμή για να πούμε ότι τώρα θα κάνουμε το lockdown, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, με παίρνουν από άλλο σταθμό. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένουμε την ώρα που τα πράγματα θα φτάσουν στο απροχώρητο και εκεί να αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε lockdown. Ναι. Το lockdown πρέπει να προηγηθεί. Τώρα πρέπει να γίνει για να προστατεύσουμε την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Αν περιορίσουμε τώρα τον κόσμο μας, τότε θα παρατείνουμε την αύξηση των κρουσμάτων και θα μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε ως σύστημα υγείας
όλοι μαζί, όλος ο ιατρικός κόσμος, πιο εύκολα για τους επόμενους 1 με 2 μήνες που ακολουθούν. Που λοιπόν, θα είναι πολύ δύσκολο. Άρα είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Θέλετε να λειτουργήσουμε προληπτικά και να λάβουμε αυστηρότερα μέτρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Και να επιστρέψουμε εδώ στο στούτιο στον κύριο Κοστρίκη. Ακούσαμε και την θέση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι ανησυχητική η κατάσταση, όπως είπαμε. Θεωρείτε όμως, ωστόσο, πως βρισκόμαστε στην διαδικασία κορύφωσης ή δεν έχουμε φτάσει ακόμα, γι' αυτό και υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία? Η προσωπική μου άποψη από την επιστημονική μου γνώση σε αυτόν το χώρο, θεωρώ ότι υπάρχει άμεση ανάγκη κλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων. Είναι ξεκάθαρο στο δικό μου μυαλό και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει άμεσα. Τα νούμερα είναι εκεί, τα βλέπουμε, δεν υπάρχει μείωση, υπάρχει αύξηση. Εξήγησα τους δύο ασικούς λόγους. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πιστή εφαρμογή των μέτρων, ούτε του αυτοπεριορισμού, ούτε της κοινωνικής απόστασης. Γι' αυτό τα νούμερα έχουν ξεφύγει λίγο κατά την άποψή μου. Και άρα κινδυνεύουμε να γίνουμε Ιταλία, θεωρείτε? Γιατί βλέπουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Θεωρείτε πως αυτή η μη συμμόρφωση είναι αυτό που στήχησε και στην Ιταλία? Αυτό που λέω απλά είναι ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί δεν έχουν αποδώσει. Κάποιος μπορεί να πει ότι, κοιτάξτε, θα δείτε τις πρώτες 2-3 ημέρες, ίσως είναι τα απόνερα, όπως λέμε στην επιδημιολογία, της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά βλέπουμε ότι τα κρούσματα είναι αυξητικά και στο τελευταίο μέρος της εβδομάδας. Έχουμε 12, 9, 11, επομένως αυτό με ανησυχεί. Να. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δοθούν από τις αρμόδιες αρχές εντολές για κατοίκων περιορισμών και να μπορεί κάποιος μόνο να φεύγει από το σπίτι όταν έχει να πάει στη δουλειά του, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι του. Συμφωνείτε δηλαδή με τα μέτρα Μητσοτάκη? Συμφωνώ απόλυτα. Και πρέπει να γίνουν άμεσα. Άρα θεωρείτε ότι το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα τώρα με τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο στις 6 το πρωί είναι κάτι που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στην Κύπρο? Αν είναι δυνατό, πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο, αν είναι δυνατό, αύριο ώρα 6 το πρωί. Μάλιστα. Κύριε Κοστρίκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρουσία σας. Καλή συνέχεια.